Καλωσορίζω λοιπόν στην παρέα μας τον Διονύση Τσακνή. Καλημέρα πρόσω, καλημέρα. Καλημέρα. Ας μας επιτράπει, λέει ο Ενικός, γιατί πάει πολλά χρόνια πίσω. Λουλυνία τόσων χρόνων, βέβαια. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Και δεν έχει να κάνει, λέει, μόνο με την Προεδρία της ΕΡΤ, αλλά με τα παλιά εκείνα, λίγο πιο αθώα χρόνια, έτσι. Στην πόλη της Καρδίτσας, μια και είναι η γενέτειρα και των δυών μας. Λοιπόν, τραγουδοποιός, γνωστός σε όλους σας, εκτίθεται και πολιτικά. Ως υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Βεβαίως. Εγώ δεν θα τον ρωτήσω μόνο για αυτό, αλλά πώς τελικά έχει μεγάλη σημασία και σύνδεση το τελευταίο θέμα που παρουσιάσαμε στην πρώτη ώρα με το τωρινό θέμα. Μιλούσαμε για τα καλλιτεχνικά. Μιλούσαμε για την απεργία των καλλιτεχνών που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα, που είναι η 48 ώρη απεργία, και για τον τρόπο με τον οποίο η παρούσα κυβέρνηση δεν εννοεί να δώσει αυτά τα οποία οφείλει να δώσει απέναντι στον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο και να δημιουργήσει εκείνη την προϋπόθεση στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, για το οποίο συζητάμε από το πρωί, για τις ποιότητες και τις διαφοράς που πρέπει να έχει και ένας διάλογος ο οποίος επιβάλλεται να γίνει εντός του ελληνικού κοινοβουλίου από όλες τις πλευρές, με κύριο γνώμονα να υπάρξουν όλα αυτά για τα οποία θα μας έκαναν να νιώθουμε τουλάχιστον λίγο καλύτερα. Έκανα μια μεγάλη εισαγωγή, γιατί σίγουρα δεν είχες την δυνατότητα, Διονύση Τσακνή, να μας ακούσεις, αλλά βάλαμε, ναι, πολλά. Βάλαμε τη σχολική βία, βάλαμε τα καλλιτεχνικά. Ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και εσείς, ναι, 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 ανοίγετε. Πολύ καλά έκανες και έκανες από τον πρόλογο πρόσωπο μου. Ένα-ένα τα ζητήματα. Ωραία, πάμε. Είπα το ναι και θεώρησα μεγάλη μου τιμή να μου γίνει αυτή η πρόταση από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι από τα παιδικά μου χρόνια ανήκω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπήρξα μέλος και στέλεχος και της ΚΝΕ και του ΚΚΕ και κατεβαίνω στις εκλογές με καμία πρόθεση να εκλεγώ άλλωστε. Λοιπόν, είναι εντελώς συμβολική και βοηθητική, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, ας πούμε, στο να ακουστεί η φωνή του ΚΚΕ παντού. Συμμετέχω λοιπόν στις εκλογές αυτές, συμφωνώντας με τις θέσεις, τις προγραμματικές, τις καθημερινές τις θέσεις του ΚΚΕ σε όλους τους κλάδους. Mm-hmm. Και μιας και ανέφερες το ζήτημα της απεργίας των καλλιτεχνών, να πούμε δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη. Το ζήτημα με τους καλλιτέχνες δεν είναι μόνο η υποβάθμιση των σπουδών τους. Αυτή γίνεται και κυρίως και για μισθολογικούς λόγους. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ναι. Όπως επίσης, ναι, διότι αλλιώς μπορεί να αμείβεται ένας απόφυτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλιώς ένας απόφυτος μιας δραματικής τριτοβάθμιας, ναι, ναι, που είναι αναγνωρισμένη. Που παλαιότερα θεωρούνταν ότι ήταν ανώτερη σχολή. Το ζήτημα όμως που πρέπει να επικεντρώσουμε κατά τη γνώμη μου είναι στο τι είναι αυτές οι δραματικές σχολές, τι στόχευση έχει η κυβέρνηση με τα ΙΕΚ και με τις ιδιωτικές σχολές, τι προγράμματα σπουδών έχουν, τι ηθοποιούς βγάζουν, ποιοι καθηγητές διδάσκουν. Όλα αυτά πρέπει να συζητήσει το σωματείο. Πρέπει να συζητήσουν οι καλλιτέχνες, πρέπει να συζητήσουν όλοι οι φορείς και φυσικά τα κόμματα. Το ΚΚΕ έχει σαφή στάση σε αυτά. Άμα δεν ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, τι είδους δραματικές σχολές θέλουμε. Θέλουμε ανώτατες. Και μέχρι να φτάσουμε στην ανατοποίηση των σχολών αυτών, με ποιο ενιαίο κριτήριο θα κρίνουμε τις σχολές. Διότι ξέρουμε πολύ καλά, άλλο το εθνικό, άλλο μια σχολή θεάτρου της γειτονιάς. Τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά πρέπει να συζητηθούν. Για να φτάσουμε μετά να μιλήσουμε για ουσιαστική διαβάθμιση. Μια συζήτηση όμως που είναι πάρα πολύ δύσκολη και η εμπειρία και η ιστορία έχει δείξει ότι δεν ανοίγει επί της ουσίας και σε βάθος μια τέτοια συζήτηση. Ένα και δύο. Υπάρχει μια περιχαράκωση
θα μου επιτρέψετε να πω, από όλους τους πολιτικούς χώρους και από αυτόν που εσείς σήμερα... Όχι, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει περιχαρακωθεί σε κάποια ταμπούρια, ας πούμε. Είναι ανοιχτό να συζητήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Και τα... το ΚΚΕ τα βάζει τα ζητήματα αυτά. Τα βάζει, αλλά δηλαδή... αλλάζει την στάση του απέναντι στα πράγματα. Πόσο εύκολα μετακινείται. Δεν είναι θέμα αλλαγή στάσης. Το θέμα είναι η υποστήριξη συγκεκριμένης θέσης. Τι είδους θεατρική παιδεία έχουμε στην Ελλάδα, τι επίπεδο σπουδών έχουμε στην Ελλάδα, mm-hmm. Πώς προφυλάσσονται τα δικαιώματα, ας πούμε, των σπουδαστών, των αποφύτων, πού εντάσσονται μισθολογικά. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και να συζητήσει και το σωματείο. Δηλαδή δεν μπορεί το σωματείο των Ελλήνων ηθοποιών σήμερα, τη στιγμή που υπάρχει ένας οριμαγδός, ας πούμε, κυριολεκτικά ένα τοπίο, ας πούμε, το οποίο ανήκει σε άλλες εποχές, δεν θέλω να πω σε άλλες χώρες, mm-hmm. σε άλλες εποχές, όταν υπάρχουν ηθοποιοί που αμείβονται με 300 ευρώ το μήνα. Ναι. Εδώ είναι τι κάνει το σωματείο. Ναι. Ή όταν λιμοκτονούν. Και να κάνει καταγγελίες περί μητού μόνο, ναι. και για τίποτα άλλο. Mm. Εκεί είναι το ζήτημα, τα ατομικά δικαιώματα ή τα συλλογικά, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα στην εργασία, τα δικαιώματα στην ασφάλιση. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Θα τα συζητήσετε αυτά τώρα σε αυτή την εκδήλωση που κάνετε στην Καρδίτσα. Τι ακριβώς θα συζητήσετε? Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή στις 5 του μήνα στην Καρδίτσα και είστε ένας από τους ομιλητές, Διονύση Τσακνή. Ακριβώς. Οπότε... Ακριβώς θα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα που αφορούν στους καλλιτέχνες. Στην ανάγκη να οργανωθούν γύρω από τα σωματεία τους, να παλέψουν. Το ΚΚΕ δεν είναι... δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πρωτοπόρος. Τα μέλη του ΚΚΕ είναι πρωτοπόροι στους αγώνες. Δεν ιδιοποιούνται τους αγώνες, δεν τους οικειοποιούνται τους αγώνες. Είναι μπροστά στους αγώνες, βεβαίως, διότι η στάση του κόμματος είναι αυτή. Αλλά το ΚΚΕ δείχνει ένα δρόμο, ότι αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση που τους αφορά, τότε τι θα κάνει ένα κόμμα? Τι να κάνει, δηλαδή, νομίζω ότι γίνομαι σαφής. Mm. Το θέμα είναι πώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, θα πω ένα πράγμα το οποίο θα πω και στη συγκέντρωση αυτή που θα γίνει. Εμένα παλιότερα η μουσική μου που είναι ανήκω στον προοδευτικό χώρο, όταν τους έλεγα γραφείτε στο σωματείο, έλεγα εντάξει μωρέ θα το δούμε. Μετά την πανδημία όμως, όταν το σωματείο κατέκτησε νίκες και έδειξε δρόμο, δεν υπάρχει σήμερα μουσικός με τον οποίο συνεργάζομαι που να μην είναι πρώτα και κύρια μέλος του σωματείου. Αυτό κάτι δείχνει, Φρόσο μου. Ναι. Δείχνει την ανάγκη τη συλλογική καταρχήν. Την ανάγκη ακριβώς. Συμπλήρωσης της, έτσι, γύρω από τα σωματεία, γύρω από τους φορείς, όπου εκεί πρέπει να δίνεται και σε καθημερινό επίπεδο η μάχη. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η μάχη δεν είναι του ποιος θα κυβερνήσει δε και καλά και ποια αλλαγή κυβέρνηση θα έχουμε, αλλά προς ποια κατεύθυνση θα πάει το κίνημα, πού θα πάνε οι ράγες, όχι ποιος θα είναι ο μηχανοδηγός. Ναι. Βέβαια. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχει βέβαια τη σημασία του, εκτός κατά πού πάει, ας πούμε, το τρένο, έχει και μια σημασία. Πρέπει να την ομολογήσουμε αυτή τη σημασία. Ποιος είναι στο τιμόνι, γιατί... Μην περιμένεις από μένα να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Μην περιμένεις από μένα να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα δεν είναι ο μηχανοδηγός, το θέμα είναι οι ράγες. Πού πάνε οι ράγες, έτσι είπε ο σύντροφος Κουτσούμπας. Και αυτό θα... Το κλέβω και το επαναλαμβάνω. Ωραία λοιπόν. Με ισχυρό όπλο την τέχνη και τον πολιτισμό, με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα και με λέει τα αντιλαϊκά σενάρια. Διαβάζω τον τίτλο, κυρίες και κύριοι, της αφίσας που έχω μπροστά μου, με ομιλητές τον Νίκο Τέγο, μέλος της Επιτροπής Περιοχής του ΚΚΕ. Ναι, και αυτός υποψήφιος βουλευτής στο νομό της Καρδίτσας με το Κομμουνιστικό Κόμμα, Διονύση Τσακνής, τραγουδοποιός, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα χαρώ να είσαι εδώ. Να είσαι καλά λοιπόν, Διονύση. Καλή δουλειά, καλή δύναμη.